πώς απαντάει, θα ξεκινήσουμε από αυτό, από την πολιτική επικαιρότητα. Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής με την ελιά, ο κύριος Γιώργος Δαρινίκος. Καλημέρα σας. Καλημέρα και από μένα. Χαιρετισμού στο Ηράκλειο. Είμαι και το γένος Κανάκη από το Μασαμπά Ηρακλείου. Οπότε είμαι. Όλα μαζί. Είμαι πολύ κοντά σας. Καλά κάνετε και το αναφέρετε, γιατί οι ευρωβουλευτές υποψήφοι πλέον είναι στη μάχη του Σταυρού σε 9 εκλογική περιφέρεια. Πολύ σωστά. Κύριε Βερνίκο, θέλω να ξεκινήσουμε από το πολιτικό της επικαιρότητας, γιατί βλέπω σήμερα η υποδοχή του ειδησιογραφικά δεν είναι αμφιλεγόμενη, είναι, θα έλεγα, μονοσήμαντη. Όλοι λένε δηλαδή ότι έχει βάλει πολύ ψηλά τον πύχη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο εγχείρημα της ελιάς. Λέει δηλαδή ότι αν είναι κάτω από 10% υπάρχει θέμα κυβερνητικής σταθερότητας. Νομίζω ότι καλά κάνει. Δηλαδή αισθάνεται ότι το ΠΑΣΟΚ έχει σηκώσει όλο το βάρος της, το να σταθεί η χώρα όρθια. Αισθάνεται ότι αντί να ακολουθεί μια λαϊκίστικη πολιτική, ακολουθεί μια πολιτική με βάση το συμφέρον της χώρας, να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βρισκόμαστε, και φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι αυτό δεν αναγνωρίζεται, και δεν αναγνωρίζεται για πολλούς λόγους. Ένας λόγος είναι ότι αυτή τη στιγμή σε αυτή τη συνεργασία φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία αποκομίζει τα περισσότερα κέρδη και ότι πάει να δημιουργηθεί και ένα δίλημα σε ευρωεκλογές Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι τελείως αντίθετο με τη λογική τη δική μας. Εμείς δεν πιστεύουμε στο μικρό διπολισμό. Εμείς θέλουμε τη χώρα μας όρθια, αλλά θέλουμε και την ενίσχυση του προοδευτικού πόλου. Άρα πρέπει να είναι σαφές το μήνυμα μπρος στους ψηφοφόρους μας ότι στηρίχτε την ελιά εάν θέλετε η χώρα να παραμείνει όρθια. Και να σου πω και κάτι πρόσθετο. Είναι στιγμή της αλήθειας για τον κάθε ψηφοφόρο. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ένα προοδευτικό ψηφοφόρο που δεν θα ψηφίσει ελιά και θα ψηφίσει τη συντηρητική παράταξη. Άρα δεν είναι εκβιασμός, όπως μεταφράζεται σήμερα, λέτε. Είναι η λογική συνέχεια. Είναι η πραγματικότητα. Ναι, ο αντίλογος εδώ θα μπορούσε να είναι, και επειδή ξέρω ότι δεν μασάει τα λόγια σας, ότι καλά, και το ΠΑΣΟΚ δεν του τράβηξε κανείς από τα μανίκια για να γίνει ο ΣΥΟ μάρτυρας. Σας υπενθυμίζω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου είναι αυτός που ισχυρίστηκε ότι είχε τη λύση και έτσι κέρδισε τις εκλογές του 9. Δεν είπε κανείς ότι κλήθηκε το ΠΑΣΟΚ να παίξει το ρόλο του Σωτήρα. Κοιτάξτε κάτι, εγώ αυτή τη στιγμή ο καθένας έχει μια δικιά του ανάγνωση. Εμένα η άποψή μου είναι ότι τα πολιτικά κόμματα έχουν μεγάλη ευθύνη για που φτάσαμε μέχρι εδώ. Α. Ότι με τις λεγόμενες πελατειακές σχέσεις ουσιαστικά τα κόμματα είχαν μετατραπεί σε σχολές αμοραλισμού και ιδιοτέλειας. Ότι χρειάζεται μια τελείως διαφορετική, μια άλλη ανανέωση. Και θέλω να ελπίζω ότι μέσα και από την κρίση που περάσαμε, ότι δεν θα ξαναγυρίσουμε με το πρώτο αισιόδοξα μηνύματα στις παλιές νοοτροπίες, ότι θα προχωρήσουμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σέβομαι τους ανθρώπους που έχουν παραμείνει ΠΑΣΟΚ. Δεν πιστεύω ότι αυτοί οι οποίοι έχουν φύγει είναι καλύτεροι από αυτούς που έχουν μείνει. Πιθανόν και οι άλλοι να είναι ακόμα χειρότεροι και που έχουν πάει δεξιά και αριστερά. Γίνεται μια προσπάθεια ανανέωσης όλου του προοδευτικού χώρου και της δημοκρατικής παράταξης. Το βλέπετε αυτό. Ξεκίνησε από την κίνηση των 58, ότι να αναδειχθεί ότι υπάρχει ένας μεγάλος χώρος, ο λεγόμενος μεσαίος χώρος, αυτή η ιστορική παράταξη η προοδευτική, η οποία δεν μπορεί να εκπροσωπείται με αυτά τα χαμηλά ποσοστά. Κάναμε την ελιά ακριβώς για να συσπηρώσουμε αυτόν τον κόσμο και να δώσουμε τη δυνατότητα στον καθένα, κρατώντας και την οργανωτική του δομή, να συμμετάσχει. Πιστεύω ότι το λάθος το ξεκίνησε η Δημάρ, που κακώς δεν συμμετέχει μέσα στην ελιά. Ότι και το ποτάμι θα έπρεπε κανονικά να ήταν μέσα στην ελιά. Η δημοκρατική παράταξη όλοι μαζί να δώσει τη μάχη. Φαίνεται ότι ο καθένας είναι να καταμετρήσει τις δυνάμεις του. Καλός ή κακός όμως, η σταθερότητα της χώρας εξαρτάται από τους 30 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ σήμερα. Αυτοί τραβάνε, εάν θέλετε, όλο το ζόρι. Όλοι οι άλλοι είναι είτε μάγκια, είτε τσάμπα μάγκες, είτε ανεύθυνοι αριστεροί, είτε λαϊκιστές αριστεροί. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Κύριε Βερνίκο, θέλω να κλείσουμε αυτό το θέμα για να μιλήσουμε για τις ευρωεκλογές ως εξής, μένοντας απλά σε αυτό που αναφέρετε. Άρα λέτε ότι υπάρχει θέμα, συμφωνείτε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αν τα αποτελέσματα για την ΕΛΙΑ είναι κάτω από 10%. Έχω μια ερώτηση τρίπλα, αλλά είστε και για τα δύσκολα. Ναι. Άρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, θα σας πει κάποιος, κύριε Βερνίκο, εκπροσωπώντας την ΕΛΙΑ ως υποψήφιος ευρωβουλευτής και διεκδικείται και τον από τους 4 σταυρούς, το υπενθυμίζω αυτό. Σωστά. Θα σας πει κάποιος, άρα δεν τα λέει άσχημα ο Αλέξης Τσίπρας όταν λέει ότι η ψήφος 25 Μαΐου
κρίνει αν μένει αυτή η κυβέρνηση ή φεύγει, γιατί τώρα το λέτε κι εσείς. Αν είστε κάτω από 10%, πάει η κυβερνητική σταθερότητα. Κοιτάξτε κάτι, όλα έχουν σχέση με την αναλογία. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα είναι τέτοιο που θα επιτρέψει να συνεχίσει η χώρα αν κυβερνάτε. Προφανώς εγώ δεν κάνω δίκη προθέσεων, ούτε εσείς, η τώρα, ψήφος του πολίτη. Τι να σας πω, βέβαια, ο κάθε ψήφος σε ένα τέτοιο ευρύ πλαίσιο όπως είναι οι ευρωεκλογές, σαφώς θέλουν και τα μηνύματά τους. Για πείτε μου τώρα, ευρωεκλογές, ψήφος, σταυρός προτίμησης σε 9 περιφέρεια, καταρχήν δίκαιο ή αισθάνεστε κομμάτι άδικο η 9 περιφέρεια, κύριε Βερνικό? Κοιτάξτε, προσωπικά αισθάνομαι μαχητής. Ναι. Αισθάνομαι ότι η χώρα είναι σε μια δύσκολη στιγμή. Έρχομαι να βοηθήσω, έρχομαι να εξηγήσω ότι η δημοκρατική παράταξη πρέπει να σταθεί όρθια. Ιδιαίτερα αυτή την έκκληση την κάνω στους Κρήτες, ιδιαίτερα στους Ηρακλειώτες, ότι πρέπει να σταθεί η παράταξη, γιατί αν σταθεί η παράταξη, τότε και η Ελλάδα θα πάει καλά. Όλα τα άλλα τα θεωρώ δευτερεύοντα. Είμαι σαν μαχητής. Ναι, εντάξει, εγώ ρωτάω από την εμπειρία. Δεν φοβάμαι και το Σταυρό, δεν φοβάμαι να σας μιλάω τώρα, δεν φοβάμαι να γυρίζω την Ελλάδα, δεν φοβάμαι να προσπαθώ να περάσω ένα μήνυμα. Μέχρι χτες, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που μέχρι χτες, αν θέλετε, ευχαριστημένος είμαι από τον τρόπο της ζωής μου. Ασχολούμαι κυρίως με τον τουρισμό και τη θάλασσα. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι των επιχειρήσεων πρέπει να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή. Δεν μπορούμε να αφήνουμε την πολιτική ζωή μόνο σε επαγγελματίες πολιτικούς. Είδατε τι πάθαμε. Πρέπει οι άνθρωποι της παραγωγής να είναι πιο ενεργοί μέσα. Και ξέρετε, οι άνθρωποι της παραγωγής πρέπει να έχουν το θάρρος όταν κατεβαίνουν στο πολιτικό στίβο να δίνουν τη μάχη, να επικοινωνούν με τον κόσμο, να εξηγούν τις απόψεις τους. Για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση θα σας πει τώρα ένας νέος που με τόσα όνειρα βλέπει το φάσμα της ανεργίας ή το φάσμα της εξόδου από τη χώρα με τίτλους σπουδών? Κοιτάξτε, για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση, μια Ευρωπαϊκή Ένωση, και θέλω να μου πείτε εδώ πώς το προσεγγίζετε τώρα, της υπέρμετρης λιτότητας του αποπληθωρισμού, ή μια Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως λέει ο Μάρτιν Σούλτς, που χρειάζεται πλέον να πάει με ένα κοινωνικό δίκτυο προστασίας? Κοιτάξτε να σας πω τι γίνεται. Η Ευρώπη βρίσκεται εγκλωβισμένη σε πολύ σκληρά διλήμματα. Το να έχεις ανταγωνιστική οικονομία και κοινωνικό κράτος είναι δύσκολο. Θα σας πω ενδεικτικά ότι η Ευρώπη έχει το 7% του παγκόσμιου πληθυσμού, το 25% του παραγόμενου παγκόσμιου προϊόντος και το 50% των κοινωνικών παροχών. Συμπερασματικά, η Ευρώπη έχει δυσκολία να κρατήσει τις κοινωνικές παροχές που έχει σήμερα. Άρα ουσιαστικά η Ευρώπη είναι εγκλωβισμένη ανάμεσα σε ακραίες δεξιές χρηματοοικονομικές προσεγγίσεις και σε άλλες λαϊκίστικες προσεγγίσεις, οι οποίες δεν έχουν και ελπίδα γιατί είναι πολύ μικρό ποσοστό. Η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα δείχνει ένα σαφές στίγμα ότι εμάς μας ενδιαφέρει και η ανταγωνιστική οικονομία και το κοινωνικό κράτος. Το Ευρωπαϊκό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και οι δυνάμεις αυτές έχουν δώσει μάχη στην Ευρώπη επί δεκαετίες για να υπάρχει αυτή η γραμμή της Ευρώπης. Και πρέπει να τη συνεχίσουν. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το πρόγραμμα είναι το καλύτερο και για τον Νότο και για την Ελλάδα, ότι απαντάει καλύτερα και στη διαφορά παραγωγικού δυναμικού που υπάρχει μεταξύ Βορρά και Νότου. Η πορεία για η Ευρώπη να ξεπεράσει τις ατέλειες που έχει, και τις νομισματικές και τις πολιτικές, είναι μια δύσκολη πορεία. Έχει σημασία ποια κατεύθυνση θα έχουμε. Ή θα έχουμε μια σκληρή δεξιά κατεύθυνση ή μια προοδευτική κατεύθυνση. Και εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι Κρήτες με την ιστορία που έχουν δεν θα στηρίξουν δυνατά αυτή τη δημοκρατική παράταξη. Έχει και αφετηρία τον Ελευθέρω Βενιζέλο και όλη την ιστορία αυτής της παράταξης. Ο Γιώργος Βενίκος δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο και προκύπτει από τη γενιά του Πολυτεχνείου, αλλά είναι στον κόσμο των επιχειρήσεων. Και θέλω να το ρωτήσω ευθέως, αν συμμερίζεται την άποψη, για παράδειγμα, του Γάλλου Πρωθυπουργού, ότι το ευρώ πρέπει να γίνει πιο μαλακό. Δεν μπορεί να είναι ένα σκληρό στη συναλλαγματική του ισοτιμία νόμισμα, δεν βοηθάει την οικονομία της Ευρώπης συνολικά. Κοιτάξτε να δείτε κάτι, πρέπει τα θέματα τα νομισματικά και τα οικονομικά έχουν γίνει πάρα πολύ τεχνικά και περίπλοκα. Εδώ σίγουρα πρέπει να προχωρήσει η λεγόμενη οικονομική και νομισματική ενοποίηση. Ενδεικτικά θα σας πω ότι ο κεντρικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ είναι το 15% του παραγόμενου εισοδήματος και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το 1%. Άρα έχεις μια σειρά από βήματα. Πρέπει να είναι πολύ πιο ισχυρή η οικονομική και νομισματική ενοποίηση, ώστε να δίνονται και οι δυνατότητες να κάνεις πολιτικές
που να είναι πιο προσαρμοσμένες στη διαφορά δυναμική των παραγωγικών μοντέλων και να δοθεί και η δυνατότητα να αναπτύξουμε τα θετικά μας πλεονεκτήματα. Και μην ξεχνάμε ότι η Κρήτη ανέπτυξε το σημαντικό πλεονέκτημα του τουρισμού. Ο τουρισμός, όταν είναι μαζί με τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την τοπική παραγωγικότητα, θα πρόσφερε και την καινοτομία, γιατί σήμερα γίνεται και μια μάχη στο διαδίκτυο που έχει άμεση σχέση με τον τουρισμό. Όταν λοιπόν έχεις μια σαφή στρατηγική γύρω από τα θέματα του τουρισμού, η Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει και να αποτελεί μια ατομομηχανή ανάπτυξης μαζί και με την πρωτογενή παραγωγή. Είπαμε, η τοπική παραγωγικότητα παίζει πάντα τεράστιο ρόλο. Αλλά σήμερα όλο και περισσότερα αποφάσεις που έχουν σχέση και με τον τουρισμό και με τη θάλασσα και με την καινοτομία λαμβάνονται και σε ευρωπαϊκά όργανα. Αυτός είναι βασικός λόγος που κατεβαίνω και ζητάω την ψήφο. Θεωρώντας ότι τα ξέρω τα θέματα, υπενθυμίζω ότι πρόσφατα επανεξελέγει Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Έχω μια μακροχρόνια παρουσία σε αυτές τις δραστηριότητες και πιστεύω ότι μπορώ να το εκπροσωπήσω σωστά και σε ευρωπαϊκά όργανα. Κύριε Βενίκο, καμία αμφιβολία επ' αυτού που λέτε. Είστε από τους γνώστες του χώρου και από τους μαχητές του χώρου. Ωστόσο, το κεντρικό ερώτημα, καλά το είπατε εσείς, ένας από τους βασικούς πυλώνες, ή μάλλον δύο βασικούς πυλώνες διαθέτει το νησί. Χρειάζεται και τρίτο, σωστά, την καινοτομία. Αλλά πρωτογενής τομέας και τουρισμός, και θα σας ρωτούσε ο κριτικός ψηφοφόρος, εν δυνάμει ψηφοφόρος και δικό σας. Ωραία, το τουριστικό μοντέλο ποια φορά πρέπει να πάρει πια σε αυτή τη χώρα? Διότι εδώ υπάρχουν ερωτήματα. Είμαστε συνήθως και ένας λαός υπερβολής, εξοβελίζουμε τελείως το all inclusive, αλλά τι πάει να πει αυτό? Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς μαζικό τουρισμό, μόνο με υψηλού βαλάντιου τουρίστες? Είναι δυνατόν να γεμίσει όλο το νησί γίνοντας αυτά? Κάτι, αυτή τη στιγμή, αυτά τα ερωτήματα, τουλάχιστον σε εμάς που ασχολούμαστε με τον τουρισμό, είναι λιμένα. Το θεωρητικό μας πλαίσιο είναι λιμένο και οι προτάσεις είναι οριακές. Προσπαθείς να αυξήσεις την περίοδο, προσπαθείς να αυξήσεις την κατακεφαλή δαπάνη που κάνει ο τουρίστας. Είπαμε ότι ο τουρισμός πρέπει να είναι συνδεμένος με το περιβάλλον και τον πολιτισμό και την τοπική παραγωγικότητα. Ξέρουμε ότι ο τουρισμός πρέπει να έχει μέσα τη λέξη ποιότητα σε όλα τα επίπεδα, και στο χαμηλό, γιατί ποιότητα είναι καταρχήν η καθαριότητα, το χαμόγελο, η σωστή λειτουργία των υποδομών. Αυτά είναι καταρχήν η ποιότητα. Δεν είναι η πολυτέλεια. Η πολυτέλεια είναι άλλο επίπεδο. Και ότι όταν λέμε τουρισμό εννοούμε όλα τα επίπεδα, και τον πιο φτωχό και τον τουρίστα του Σακηδίου μέχρι τον πιο πλούσιο. Η Ελλάδα βέβαια έχει ανάγκη από μονάδες που να έχουν brand, που να έχουν ένα διεθνές marketing όνομα. Αλλά το πιο σημαντικό από τον τουρισμό είναι πλέον η συνολική εμπειρία που αποκτάει κάποιος. Ερχόμενος στην Κρήτη, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα δεν είναι μόνο η θερμοκρασία, το φως, το περιβάλλον. Είναι ο τρόπος ζωής, είναι οι κάτοικοι, το πόσο ο τουρίστας αισθάνεται μέσα σε μια κοινωνία. Λοιπόν, αυτό είναι η καινούργια αντίληψη περί τουρισμού. Τα έχουμε εξηγήσει, τα έχουμε αναλύσει. Όποιος έχει όρεξη και μπήκε στο site του ΣΕΤΕ θα τα δει όλα αναλυτικά. Ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες στον τουρισμό, τι είναι το λεγόμενο sea and sand, θάλασσα και ήλιος, τι είναι ο περιηγητικός τουρισμός, τι είναι ο ιατρικός τουρισμός, τι είναι ο θαλάσσιος τουρισμός. Δηλαδή τα έχουμε αναλύσει πλέον απολύτως και ξέρουμε ότι μέσα στα επόμενα χρόνια το 42% των νέων θέσεων απασχόλησης θα δημιουργηθούν από τον τουρισμό, δηλαδή 300.000 θέσεις απασχόλησης. Οι μελέτες πηγαίνουν μέχρι το 2021. Έχουμε διαλέξει το 2021 γιατί είναι τα 200 χρόνια από το 1821 και θέλουμε να κάνουμε μια σειρά εκδηλώσεων, και στα πλαίσια αυτά οι μελέτες μας πιάνουν για τα επόμενα 6-7 χρόνια. Θα επενδυθούν περίπου 3 δισεκατομμύρια το χρόνο από τον ιδιωτικό τομέα, από τα ΕΣΠΑ, από τον τραπεζικό δανεισμό. Πρέπει να λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα. Έγινε μια τεράστια προσπάθεια να σωθεί. Δεν μπορείς να έχεις οικονομία, καλό ή κακό, σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε και έτσι όπως τον ξέρουμε, εάν δεν σου λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα, να υπάρξει ρευστότητα. Έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια. Δεν έχει καμία σχέση η Ελλάδα σήμερα με το πώς ήταν πριν 1, 2, 3 χρόνια πριν. Σήμερα έχουμε αρχίσει να ολοκληρώνουμε την προσαρμογή που χρειαζόταν, την επώδυνη, την... Ναι, αλλά ξέρετε ότι είναι, επειδή είστε άνθρωπος που περπατάμε στην κοινωνία, ξέρετε ότι είναι και 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Ξέρετε ότι 60% των νεολαίων φεύγουν... Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι μερικά πολιτική. Ελπίζεις ότι θα πάψει το υπάρχει, δηλαδή ισχυρίζομαι
πολύ σκληρά ότι μόνο άμα ψηφίσετε την ελιά και μένα θα μειωθεί η ανεργία. Πώς θα το πω διαφορετικά, χοντρά. Έχω έναν ακροατή ο οποίος. Όλοι βέβαια συνυποψήφιοι, θέλω να πω ότι όλοι συνυποψήφιοι είναι, ξέρετε. Ναι, ναι, κατάλαβα. Το λέτε σχηματικά αυτό που λέτε. Έχει ένα ψηφοδέλτιο που ο καθένας είναι μια αξιόλογη περίπτωση και αξίζει την ψήφο μας. Ακούστε τι λέει ένας ακροατής που σας ακούει από το Ηράκλειο. Γνωρίζω, λέει, τον κύριο Βερνίκο, ξέρω την προσφορά του στον τουριστικό τομέα, ξέρω τις περιβαλλοντικές του ευαισθησίες, ωστόσο πρέπει να το ρωτήσω ευθέως. Αυτό το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο που ουσιαστικά μετατρέπει σε ολοκληρωτική κατάληψη των παραλιών από επιχειρηματικές εκμεταλλεύσεις και καταργεί στην πράξη τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του Αιγιαλού, είναι περιβαλλοντική προστασία? Καλά, τώρα δεν είναι ο κύριος Βερνίκος ο αρμόδιος, πολύ αλλά... Πολύ σωστά, όχι, αρμόδιος σαφώς είμαι εγώ. Και είμαι αρμόδιος γιατί στη ζωή μου έχω ασχοληθεί με τον τουρισμό και με το περιβάλλον. Είμαι ιδρυτής και συνιδρυτής της Greenpeace, ήμουν πρόεδρος μέχρι πρόσφατα και όλη μου τη ζωή την έχω αφιερώσει στην ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη και στο περιβάλλον. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η ζωή μας είναι μια συνεχή προσπάθεια μέσα από την τιθέμενα συμφέροντα, μέσα από την διαμάχη απέναντι σε κοινωνικές ομάδες, στο πώς το βλέπει και ο καθένας το πράγμα, να βρει τα σημεία ισορροπίας. Γιατί το να έχει κανείς μονοθεματικές απόψεις είναι εύκολο. Το να λες, παραδείγματος χάρη, μόνο περιβάλλον είναι εύκολο, ή το να λες μόνο ανάπτυξη είναι εύκολο. Το ζήτημα είναι που μπορείς να βρεις την ισορροπία και το περιβάλλον να σεβαστείς. Άρα έχετε ενστάσεις. Και τις απασχόλησεις να δημιουργήσεις. Άρα έχετε ενστάσεις από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Να σας κάνω εγώ τη γυριστή. Θέλω να σας πω ότι ναι. Το να βρεις τη χρυσή τομή σε αυτά. Είναι το δύσκολο. Είναι το δύσκολο. Αυτό είναι το δύσκολο. Ερώτηση. Ο Γιώργος Βερνίκος πώς αισθάνεται ακούγοντας ότι θα έχουμε με τον πλέον ασφαλή τρόπο εξουδετέρωση των χημικών της Συρίας νοτίως της Κρήτης? Επειδή ασχολούμαι πολύ με το θέμα. Επειδή είπατε και Greenpeace, γι' αυτό ρωτώ. Ναι, επειδή ασχολούμαι πολύ με το θέμα, θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Ότι... Αρκεί, επειδή ξέρετε τι σημαίνει και η φημολογία. Εγώ σας πω το πιο απλό. Τα πράγματα πάνε όλα καλά, ναι. Όλα στην εντέλεια, αλλά κυκλοφορεί μια φήμη ανταγωνιστική. Ότι κάτι έπεσε μέσα στη Μεσόγειο. Τρέξε και πρόλαβε μετά. Ναι, θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε καλά και δεν θα υπάρξει κανένα τέτοιο περιστατικό. Και η Greenpeace ίδια το παρακολουθεί στενά το θέμα, σε καθημερινή βάση, ελέγχοντας τις προτάσεις, ότι λέγεται, το πώς θα γίνει, το αν αυτά που λέγονται στέκουν, αν είναι υπερβολικά. Και θα έλεγα ότι και η ελληνική κυβέρνηση και συγκεκριμένα και ο κ. Βενιζέλος που είναι και υπουργός εξωτερικών έχει τις ίδιες ευαισθησίες, παρακολουθεί τα θέματα ώστε όλα τα πράγματα να εξελιχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε ερωτώντας σας, εάν αύριο το πρωί, όπως το συναντάτε κάθε μέρα, ένας ψηφοφόρος της Κρήτης σας πάρει τηλέφωνο, το μήνυμα δηλαδή θέλω να ακούσω, ναι. Γιατί θα πρέπει να ψηφίσει ελιά, γιατί θα πρέπει να ψηφίσει Γιώργο Βερνίκο και τι κρίνεται στις 25 Μαΐου τελικά? Λοιπόν, θα πρέπει να ψηφίσει ελιά. Κάθε προοδευτικός άνθρωπος είναι η ώρα της αλήθειας. Δεν μπορείς να είσαι προοδευτικός και να ψηφίζεις είτε συντηρητική παράταξη είτε λαϊκίστικη αριστερά. Η Κρήτη έχει παράδοση, είναι ο στυλοβάτης της προοδευτικής παράταξης στην Ελλάδα. Έχει υποχρέωση να ψηφίσει ελιά. Τελείωσε, δεν είναι όλα τα άλλα, είναι αστεία. Τώρα το γιατί θα ψηφίσει εμένα, πιστεύω ότι εγώ διεκδικώ την ψήφο των ανθρώπων που ασχολούνται με τον τουρισμό, των ανθρώπων που αγαπάνε τη θάλασσα, των νέων ανθρώπων από την καινοτομία, και ότι πιστεύω ότι πλέον σαν επιχειρηματίας πρέπει να συμμετέχουμε στα κέντρα λήψεων αποφάσεως, να είμαι εγώ στις Βρυξέλλες, να μπορώ να βοηθάω, γιατί όλο και περισσότερα αποφάσεις λαμβάνονται στα ευρωπαϊκά κέντρα. Και όλα αυτά με μια προοπτική να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης, να έχουμε μια κοινωνική ευαισθησία και να έχουμε και μια ανταγωνιστική οικονομία. Αν υπάρχει κάποιος άλλος που σηματοδοτεί καλύτερα αυτά τα πράγματα, με υγειά του, με χαρά του.